ούτε στην αγαθά το ενδελεχίζοντι εις κακά και το ελεημοσύνην μη χαριζωμένο. Δεν θα εκτιμηθούν τα αγαθά και οι ευεργεσίες σου από εκείνον που επιμένει και συνεχίζει να πράττει τα κακά, αλλά και από εκείνον που δεν αναγνωρίζει την ευεργεσία και δεν ευγνωμονεί για την ελεημοσύνη. Και αυτό το χωρίο, βλέπετε, είναι μία μερική περίπτωση του πρόσεχε, εάν ευποιείς, εάν καλός ποιείς, γνώθη τι είναι ποιείς. Εάν ευεργετείς, να γνωρίζεις ποιον ευεργετείς. Βλέπετε, είναι μερικές περιπτώσεις, επιμέρους περιπτώσεις. Και τα επόμενα χωρία, όπως θα δούμε. Εδώ πρόκειται για μια διαπίστωση. Υπάρχουν καταρχάς, όπως εδώ εκθέτει το χωρίον, δύο κατηγορίες ευεργετημένων. Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνοι που ευεργετούνται, αλλά επιμένουν και συνεχίζουν να ζουν στην αμαρτία και στο κακό. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό και είναι, για μας είναι δυσάρεστο. Βασικά, σε αυτούς τους τύπους η αιτία της δυστυχίας των είναι το κακό που ενεργούν. Είναι οι αμαρτίες των και η κακοκεφαλιά τους. Ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι δυστυχείς, πτωχοί, πεινασμένοι, άρρωστοι? Μόνο και μόνο γιατί στάθηκαν κακοκέφαλοι στη ζωή τους. Δεν είχαν μυαλό. Ξεκίνησαν ως αντιπεταλούδα που λέει και ένα τραγούδι, ένα χριστιανικό τραγούδι, ότι δεν λογάριαζε ότι θα έρθει και ο χειμώνας. Και τρελά λέει πετάει η πεταλούδα από λουλούδι σε λουλούδι, αλλά δεν λογαριάζει το χειμώνα. Και το πρώτο κρύο που θα έρθει, η πεταλούδα ψοφά. Και εκείνη μεν έτσι την έκανε ο Θεός να είναι. Σαν εικόνα όμως δείχνει ότι κατά αρνητικών τρόπων, άνθρωπε, δεν μπορείς να προνοήσεις για μερικά πράγματα για τη ζωή σου. Επειδή είσαι νέος, επειδή είσαι γερός, επειδή έχεις κάποια χρήματα, κάποτε αυτά θα τελειώσουν, κάποτε θα αρρωστήσεις, κάποτε θα γεράσεις, κάποτε θα μπορείς να κινηθείς. Και τότε τι θα πεις? Άνθρωποι ελεήστε με. Και αν ακόμη ζητάς την ελεημοσύνη των άλλων ανθρώπων, είτε ευσχήμως είτε όχι, επιμένεις να ζεις στην κακοκεφαλιά σου και στην αμαρτωλότητα των νεανικών σου χρόνων. Έχεις την απέτηση οι άλλοι να σε ευεργετούν όταν εσύ παίρνεις τα χρήματα αυτά και τα, και πηγαίνεις και τα πίνεις ή τα καπνίζεις ή ό,τι άλλο, πηγαίνεις στην ποικίλια αμαρτία ή θυμάσαι τα λουκούλια γεύματα και παίρνεις, μαζεύεις χρήματα και λες θα πάω τώρα σε μια ταβέρνα να τα φάω και να ευχαριστηθώ. Αύριο, αύριο ίδια μέθοδος, θα πάω πάλι να κλαψουρίσω εις τον άλλον να με βοηθήσει και λοιπά. Α, άνθρωπε, πρόσεξε, έτσι σκέπτεσαι? Το σπουδαίο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν αναγνωρίζουν την ευεργεσία του άλλου. Το χειρότερο, ότι το θεωρούν πολύ φυσικό να ευεργετούνται. Δηλαδή εσύ διασκέδασες στη ζωή σου, εγώ εργαζόμουν όμως ήμουν νέος και ήμουν προσεκτικός. Και τώρα έχεις την απέτηση να σε προσέξω? Γιατί? Αν σταματήσει δε η ευεργεσία, και πρέπει να σταματήσει, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, τότε κατηγορούν ανελέητα τον ευεργετούντα. Ανελέητα. Του δίδουν τους πιο βρώμικους χαρακτηρισμούς. Έτσι βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να κινούνται με αυτόν τον τρόπο, είτε από τεμπελιά, γιατί δεν δούλεψαν ποτέ τους, είτε γιατί θέλουν ή ζουν στην τεμπελιά. Λένε, είσαι νέος άνθρωπος, τα χέρια σου πιάνουν. Ή νέα γυναίκα, τα χέρια σου πιάνουν. Πήγαινε να γίνεις υπηρέτρια. Κακό είναι, αμαρτία είναι. Φοβερό είναι, υποτιμητικό είναι. Εγώ να πάω να σκουπίσω σκάλες? Τι λες τώρα, θα πάω υπηρέτρια? Υπάρχει υπερηφάνεια. Βλέπετε? Και μένουν και επιμένουν να μένουν σε αυτή τους την κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί, όσο κι αν τους ευεργετήσετε
Και να μην ξεχνάτε την εικόνα που σας δίνω, μοιάζουν με ξεροπήγαδα που όσο νερό κι αν ρίξετε μέσα, ποτέ τα ξεροπήγαδα δεν αποκτούν νερό. Μάλιστα τίθεται και το ερώτημα, μήπως όταν αυτούς διαρκώς τους ευεργετούμε, μήπως τους βλάπτομε. Σας λέω, αγαπητοί μου, ναι, αναμφισβήτητα, αν συνεχίζουμε να τους ευεργετούμε αυτούς τους τύπους, αναμφισβήτητα τους βλάπτομε. Διάβαζα μόλις εχθές ένα άρθρο σε μια θρησκευτική εφημερίδα, που εκεί ο αρθρογράφος υπεστήριζε ότι οι πατέρες συνιστούν αδιάκριτα την ελεημοσύνη. Είχε ένα παράδειγμα. Το αντέγραψα, να σας το διαβάσω επακριβώς. Ας υποθέσουμε, λέγει ο αρθρογράφος στο παράδειγμα του, ότι υπάρχει ένας αλκοολικός άνθρωπος που μου ζητάει επίμονα 100 δραχμές. Πρέπει να του δώσουμε ή όχι? Λογικά δεν πρέπει. Πνευματικά όμως πρέπει. Είναι προτιμότερο να του δώσουμε το εκατοστάρικο και ας το πιει, παρά να τον αφήσουμε έτσι, γιατί αυτός θα πιει οπωσδήποτε και πάνω στην έξαψή του θα κλέψει ή θα χτυπήσει τη γυναίκα του για να εξοικονομήσει το πιωτό. Φυσικά δεν συμφωνώ, όπως και το πνεύμα της Αγίας Γραφής δεν θα συμφωνούσε, παρότι επικαλείται πατέρες εκκλησίας μας. Κατά συγκυρία, με τα ίδια ακριβώς δεδομένα του παραδείγματος, έχω και εγώ ένα παράδειγμα, το οποίο άλλοτε σας είχα πει. Με την ευκαιρία το ξαναλέγω. Εδώ και 20 χρόνια, εδώ στο Στόμιο, ζούσε ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Μίτσο. Δεν ήξερα το άλλο το όνομα. Αυτός δεν είχε οικογένεια, ήταν μόνος του. Ήταν φύλακας κατά τη χειμερινή περίοδο των πραγμάτων εδώ και των κτηρίων της κατασκηνώσεως. Και επειδή τότε ή μέχρι τότε και η μονή μας ήταν κλειστή και χρησιμοποιείται τα καλοκαίρια ως χώρος κατασκηνωτικός, τον είχαμε και εμείς, δηλαδή η Μητρόπολη τον χρησιμοποιούσε για φύλακα και του δικού μας εδώ χώρου. Όσοι με ακούτε από το Στόμιο θα τον ενθυμίστε, το Μακαρίτη το Μίτσο. Κάποια μέρα μια κυρία, όπως έμαθα, γιατί αυτός αγαπούσε να πίνει κρασί, του δώσε ένα κατοστάρικο. Ίδιο παράδειγμα, με τα ίδια δεδομένα. Του έδωσε ένα κατοστάρικο επειδή τον λυπήθηκε, και αυτός βέβαια εγνώριζε η κυρία ότι αυτός πίνει, κάπως έτσι πρέπει να είναι, και πήγε, και τότε βέβαια 100 δραχμές ήταν αρκετές, ήπια αρκετό ινόπνευμα, κρασί, τσίπουρο, δεν ξέρω τι ήπια, μέθησε, πολύ μέθησε με τα χρήματα αυτά, και ξεκίνησε κάποια ώρα να πάει στο σπίτι του εκεί που έμενε, με κοιμηθεί μόνος του ήταν. Όπως περπατούσε, κόνταψε μεθυσμένος όπως ήταν, έπεσε κάτω, έσπασε το κεφάλι του και πέθανε. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν θα έμαθε η κυρία αυτή, άγνωστη πια δεν ξέρω, ότι τα χρήματά της έγιναν αιτία θανάτου αυτού του ανθρώπου, πώς θα σκέφτηκε? Καλός επίησε ή δεν επίησε καλός? Εδώ τώρα είναι το ερώτημα. Έτσι δεν θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη, ότι ας του δώσουμε και ας τα πιει. Θα είχα να πω πάνω σε αυτό και κάποια άλλα παράλληλα παραδείγματα, όπως παιδιά μας στρατιώτες μου λέγουν ότι άλλοι συναδελφοί τους, αν το θέλετε και σε μένα μου συνέβαινε τον καιρό που υπηρετούσα, μπορούν να πούν, να σου πει ο συνάδελφός σου ότι δώσ' μου 500.000 δραχμές, 2.000 με τα σημερινά δεδομένα, και ξέρεις ότι θα πάει στην πορνεία. Το ξέρεις. Τι θα κάνεις, θα του δώσεις? Ή του δώσεις ή δεν του δώσεις? Αυτός τι θα κάνει, δική του δουλειά. Αλλά εάν εσύ του δώσεις και γνωρίζεις την χρήση των χρημάτων που θα του δώσεις, μήπως
συντελείς κατά κάποιο τρόπο, διότι μπορεί να μην πάει αυτή τη φορά επειδή δεν έχει χρήματα. Κι αν αυτή η φορά είναι εκείνη που θα εξαντλούσε την επιείκεια και την μακροθυμία του Θεού, που το ξέρεις αυτό, και επέθαινε ο άνθρωπος αυτός με αυτή του την εσχάτη αμαρτία, εγώ προσωπικά έλεγα: έχω χρήματα αλλά δεν σου δίνω. Δεν έλεγα δεν έχω. Μερικοί τρέχουν να πούνε ψέματα, γιατί να αμαρτήσουμε υπάρχει λόγος? Δεν υπάρχει λόγος. Έχω χρήματα αλλά δεν σου δίνω, γιατί ξέρω ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει καλώς. Αυτό συνιστώ και εις τους στρατιώτες, τα παιδιά που με ρωτούν αν πρέπει να δίδουν χρήματα ή όχι. Όπως ακόμη κάποιος είναι παρόν, μου το είχε πει, είναι παρόν αυτός τώρα, θα τα ακούσει. Του είχε ζητήσει κάποιος συνάδελφος το τζάκετ, αυτό που φορούν οι στρατηγοί, το πώς το λένε, μπουφάν. Διότι ήταν το δικό του αυτού που ζητούσε καθαρό, ενώ του αλλού ήταν βρώμικο και ήθελε να πάει εκεί που ήθελε να πάει. Του το έδωσε, αλλά μου το είπε. Του λέω: άλλη φορά δεν θα ξαναδώσεις ρούχα σου, πολύ δε παραπάνω εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά, όταν ξέρεις ότι αυτός πηγαίνει στην αμαρτία. Αν θέλετε, έχω ένα αέρισμα. Σας την έχω ξαναπεί την απόδειξη, το σημείο αυτό είναι στην επιστολή του Ιούδα, του αδελφοθέου, στην Καινή Διαθήκη, που λέγει ότι ρούχα εκ του χρωτός, δηλαδή από το δέρμα ανθρώπων που πηγαίνουν ο πίσω σαρκός, δεν θα πάρετε. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να δώσω εγώ το ρούχο μου όταν το παίρνει αυτός για να πάει τους οίκους ανοχής? Με συμπαθάτε που μιλώ έτσι. Δεν θα το δώσω ποτέ. Και αν κάποτε έχει ανάγκη ένα εσώρουχο, προσέξτε με, θα το χαρίσω. Δεν θα δανείσω, αλλά θα χαρίσω. Έχει ανάγκη από μια φανέλα, από ένα μαντίλι, ξέρω εγώ, τα λοιπά, στο χαρίζω. Δεν θέλω να το δώσεις πίσω. Τελείως. Δεν είμαι υπερβολικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας είπα, είναι σύμφωνη και με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θυμήθηκα μια περικοπή από το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων. Είναι ένα βιβλίο το αργότερο του Δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν. Είναι ένα βιβλίο που απηχεί άμεσα την Αποστολική Διδασκαλία, γι' αυτό ακριβώς και λέγεται Διδαχή των 12 Αποστόλων, κι άλλοτε σας έχω μιλήσει. Όταν ευρέθηκε τον περασμένο αιώνα, το βιβλίο αυτό θεωρήθηκε το γεγονός του αιώνος. Το βιβλίο αυτό δεν έχει παρά 4-5 φύλλα τυπογραφημένα. Ολόλο αυτό είναι το βιβλίο. Λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο, αν θέλετε, στην παράγραφο 11 και στην παράγραφο 12, λέγει τα εξής, σας διαβάζω κατευθείαν απόδοση: «Κι όποιος πει μιλώντας πνευματικά, δώστε μου χρήματα ή κάτι άλλο παρόμοιο, να μην τον ακούσετε, αλλά αν σας πει να δώσετε για άλλους που στερούνται, κανείς να μην τον κατακρίνει». Εδώ, αγαπητοί μου, θα είχα να σχολιάσω την περίπτωση ότι και κληρικοί κάποτε μας ζητούν, και έχουμε το φαινόμενο αυτό, το έχουμε, είναι πολύ κοντινό μας, μας ζητούν όχι για να μας πει ο ιερεύς δώστε μας χρήματα να δώσουμε σε πτωχούς ή να χτίσουμε την εκκλησία μας ή να αγοράσουμε σκεύη, δεν είναι αυτή η περίπτωση, αλλά η περίπτωση δώστε μου να πάρω άνθια και λοιπά. Κάποιοι θα με δικαιώσουν τώρα που με ακούν, γιατί τους έχω επιπλήξει να μην το κάνουν, και όμως το κάνουν και επιμένουν, ή δεν το δέχονται πάρα πολύ αυτό που τους λέγω. Εδώ είναι η απάντηση. Αν σας ζητήσουν χρήματα, λέγει εδώ πως το είπαμε, μιλώντας πνευματικά, χρήματα δεν θα τους δώσετε.
Γιατί να τους δώσετε? Υπάρχει λόγος. Και όταν εμφανώς δεν υπάρχει λόγος, βέβαια, το να σου πει ο άλλος θέλω πετρέλαιο, μα έχεις χρήματα, έχεις μισθό, μα θα βάλω άμφια, θέλω να αγοράσω καινούργια άμφια, μα μπορείς να αγοράσεις με τα χρήματά σου άμφια? Γιατί να σου δώσω χρήματα? Κάποιοι με ακούτε τώρα. Και συνεχίζει. Τι λέει εδώ η διδαχή? Δεν θα τους δώσετε χρήματα. Σαφώς. Κάθε ένας, συνεχίζει το βιβλίο της διδαχής, ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου να γίνεται δεκτός, κατόπιν, αφού τον δοκιμάσετε, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Είδατε, αν τον δοκιμάσετε. Γνώθη, βλέπετε πόσο σύμφωνα το πνεύμα. Γνώθη τίνει, λέει το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, να γνωρίσεις σε ποιον δίδεις. Θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, διότι θα φωτιστείτε ώστε να τον κρατήσετε αν είναι καλός ή να τον διώξετε αν δεν είναι. Αν είναι περαστικός, είδατε, να τον διώξετε. Αν είναι περαστικός αυτός που έρχεται, εδώ δεν ομιλεί περί κληρικών αλλά περί λαϊκών, περί πιστών, περί χριστιανών. Αν είναι περαστικός αυτός που έρχεται, βοηθήστε τον όσο μπορείτε. Και δεν θα μείνει κοντά σας παρά δύο ή τρεις μέρες, περαστικός είπαμε, αν είναι ανάγκη. Αλλά αν θέλει να καθίσει κοντά σας, ξέροντας κάποια τέχνη, ας δουλεύει και ας τρώει. Βλέπετε, ας δουλεύει και ας τρώει. Γιατί πολλές φορές υπό το πρόσχημα, ξέρω εγώ, καλύπτεται κορυφαία τεμπελιά. Όχι, θα δουλέψεις. Θα δουλέψεις. Και μάλιστα με την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι μια συμβουλή, ο άλλος να μάθει μια τέχνη, είναι πολύ προτιμότερη από ένα κομμάτι ψωμί. Διότι πόσες φορές θα του δώσεις ψωμί? Αν του μάθεις μια τέχνη, του δώσεις έναν τρόπο, του ανοίξεις μια πόρτα, αυτός θα βγάζει το ψωμί του μέχρι που να πεθάνει. Είναι πάρα πολύ πιο χρήσιμη αυτή η περίπτωση ελεημοσύνης από του να δώσεις μόνο μία φέτα ψωμί και να αδιαφορήσεις για τα παρακάτω. Και αν δεν ξέρει τέχνη, συνεχίζει το βιβλίο της δίδαχης, προνοήστε όπως φωτιστείτε, ώστε να μην ζήσει αργός ανάμεσά σας χριστιανός. Ώστε δεν πρέπει να υπάρχει χριστιανός αργός. Βλέπετε, και αν θέλετε και καινοδιαθηκική μαρτυρία, ο Απόστολος Παύλος πόσα γράφει στους Θεσσαλονικείς για το θέμα της τεμπελιάς. Εκείνος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που δεν εργάζεται, μη δε εστιατό, ούτε να τρώγει. Βέβαια, αν είναι ανάπηρος, αν είναι άρρωστος, βέβαια δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ένας φιλότιμος άνθρωπος που δεν θα ήθελε να φάει δωρεάν το ψωμί του, ακόμη και ανάπηρος να είναι, στην καρέκλα την αναπηρική να κάθεται, με τα χέρια του κάτι μπορεί να κάνει. Θυμούμαι κάποτε είχα επισκεφθεί το Ασκληπιείον Βούλας στην Αθήνα. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι κατακείμενοι που δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί να σηκωθούν. Να τους βλέπετε τους ανθρώπους αυτούς, σκεφτείτε ότι όταν τους βγάζουν στην βεράντα έξω από το θάλαμο για να δουν λίγο ήλιο, για να δουν κάτω από τη βεράντα ποιος περνάει, έχουν ένα καθρεπτάκι για να δουν από πίσω ποιος περνά. Δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και όμως, αγαπητοί μου, είδα εγώ με τα μάτια μου, είδα ανθρώπους που κάτι να πλέκουν, κάτι να φτιάχνουν με το βελονάκι, αυτό που κάνουν οι γυναίκες, πλεκτά, όπως το λένε, κεντήματα, να είναι ξαπλωμένοι και να κεντούν έτσι, γιατί δεν θα ήθελαν να τεμπελιάζουν και να έχουν κάποιο μικρό έσοδο. Θυμούμαι σε ένα μικρό θάλαμο, ήταν ένας παράλυτος, είχε δεχθεί μια σφαίρα, άγνωστον πώς, στην σπονδυλική του στήνη και είχε μείνει ανάπηρος, παράλυτος. Όχι όμως και τα χέρια του. Και τον είδα αυτόν με ένα βελονάκι να πλέκει. Έτσι κάνει ένας φιλότιμος άνθρωπος. Και λέγει στη συνέχεια το βιβλίο της διδαχής. Και αν δεν θέλει να κάνει έτσι, είναι χριστέμπορος. Είδω.
Αν δεν θέλει, λέει, έτσι δεν συμπεριφερθεί όπως εσείς του υποδεικνύεται. Αυτός εμπορεύεται των Χριστών, είναι χριστέμπορος. Ακούστε το κείμενο, για να φυλάγεστε από τέτοιους. Ακούστε το κείμενο. Ιδού θέλει ουτοποιήν χριστέμπορος εστίν. Προσέχετε από τον Τιούτον, να προσέχετε από κάτι τέτοιος. Πάντως εκείνο που ξεχωρίζει σε αυτό το πρώιμο κείμενο της χριστιανικής φιλολογίας, γραμματολογίας, είναι η διάκριση, και το βλέπει κανείς καθαρά, στην ελεημοσύνη αλλά και στην βοήθεια του άλλου, γιατί απλούστατα διεισδύουν και πρόσωπα που δεν πρέπει να βοηθηθούν. Δεν πρέπει να βοηθηθούν, πρέπει να εκδιωχθούν. Πράγματι λοιπόν, ουκέστη αγαθά το ενδελεχίζοντι εις κακά και το ελεημοσύνη μη χαριζωμένο, όπως λέγει η Σοφία Σειρά. Όμως σας είπα ότι υπάρχει μια δευτέρα κατηγορία ανθρώπων που δέχονται την ελεημοσύνη, και οι άνθρωποι αυτοί, όπως λέει το ερών κείμενον, και το ελεημοσύνη μη χαριζωμένο, που δεν αναγνωρίζουν την ελεημοσύνη και την ευεργεσία, τη δέχονται από μια ανάγκη αλλά δεν την αναγνωρίζουν. Μέσα τους αισθάνονται πολύ άσχημα. Είναι οι άνθρωποι κακόψυχοι και υπερήφανοι, που αισθάνονται ότι όταν ευεργετούνται προσβάλλονται και ζητούν όχι μόνον να μην αναγνωρίσουν ποτέ την ευεργεσία αλλά και να ανταποδώσουν το κακό σε πρώτη τους ευκαιρία. Κάνει εντύπωση, ε? Τέτοιους τύπους στον αιώνα μας, και θα με καταλάβετε, δημιούργησαν κάποια κοινωνικά συστήματα τα οποία θέλουν να εξαλείψουν δήθεν την ελεημοσύνη και να φέρουν, να εγκαταστήσουν δήθεν την δικαιοσύνη. Και σε εμάς προ λίγων ετών συνέβη αυτό, μάλιστα στην Ιβαδιά, όταν εζητήθη ένα ίδρυμα κοινοφελές της Εκκλησίας να το πάρει το κράτος, ότι δεν έχουμε ανάγκη από ελεημοσύνη, θέλουμε να δώσουμε δικαιοσύνη. Μακάρι να εγκαθιδρύεται η δικαιοσύνη επί της γης, αλλά είναι δυνατόν να εγκαθιδρυθεί? Όσο οι άνθρωποι είναι μακράν του Θεού, δικαιοσύνη δεν πρόκειται και ειρήνη ποτέ να εγκαθιδρυθεί επάνω στην γη. Και συνεπώς η ελεημοσύνη θα έχει πάντοτε το λόγο της. Ας το ξέρουμε αυτό. Κι αν υποτεθεί ότι είναι ένα κράτος δικαιοσύνης, ποιον θα προλάβει? Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα στερούνται? Και μπορούμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα της ελεημοσύνης και της ευεργεσίας από τους ανθρώπους και ειδικότερα από τους χριστιανούς μας, εν ονόματι δήθεν μιας κοινωνικής δικαιοσύνης? Είναι σωστό αυτό? Οι άνθρωποι που υποφέρουν αλλά έχονται αυτού του υπερηφάνου πνεύματος, αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι υποτιμάται η αξιοπρέπειά τους, και αν δεχθούν κάποτε μία ευεργεσία, μέσα τους τρίζουν τα δόντια τους, γιατί επιζητούν την δικαιοσύνη, είπαμε, έτσι. Δεν ταπεινώνονται και θα επιθυμούσαν να βλάψουν με την πρώτη ευκαιρία εκείνον που ίσκησε την ελεημοσύνη εις αυτούς. Παράξενο, αληθές. Θέλετε να δείτε την ψυχολογία αυτού του τύπου? Μας την περιγράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην πέμπτη του κατήχηση, στην 32η παράγραφο. Βέβαια εκεί αναφέρεται στην περίπτωση των γνωστικών μανιχαίων. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι οι μανιχαίοι εκεί ή έχουμε, ό,τι σας είπα προηγουμένως, το θέμα είναι ότι υπάρχει κοινή ψυχολογία όταν ο άνθρωπος δεν θέλει την ευεργεσία αλλά θέλει όμως παρατάφτα να πάρει τα αγαθά μας. Είναι γνωστό ότι οι μανιχαίοι ήσαν διαρχικοί. Πίστευαν ότι ο Θεός, ο Δημιουργός Θεός, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και είναι κακός Θεός, τον οποίον βρίζουν.
Ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης, του φωτός, είναι ο αγαθός Θεός. Σας είπα, υπάρχει αυτός ο διαρχισμός. Και άλλοτε τα έχουμε πει αυτά. Σας λέγω ακριβώς το κείμενο, ή καλύτερα, σας λέγω ακριβή απόδοση του κειμένου, για να μην αργούμε με το κείμενο. Γράφει εκεί ο Άγιος Κύριλλος: «Παιδιά της τεμπελιάς οι μανιχαίοι, που δεν εργάζονται και τα τρώνε από εκείνους που εργάζονται, εκείνοι που τους προσφέρουν φαγητά με ψεύτικο χαμόγελο, τα δέχονται, αλλά αντί να ευχαριστήσουν, αποδίδουν κατάρες». Ακούσατε, κατάρες. Λέει τώρα ο Άγιος Κύριος: αν κανείς ανόητος του προσφέρει του μανιχαίου κάτι, τότε αυτός του λέγει, ο μανιχαίος του λέγει: «Στάσου λίγο πιο πέρα και θα σε ευλογήσω». Έπειτα παίρνει το ψωμί στα χέρια του, όπως εξομολογήθηκαν όσοι μετενόησαν, και λέγει: «Εγώ δεν σε κατασκεύασα». Σας είπα, οι μανιχαίοι δέχονται ότι όλα τα δημιουργήματα είναι του κακού Θεού και δεν θέλουν να τα πιάνουν. Αλλά πώς θα ζήσουν? Πρέπει να φάνε. Κάποιοι πρέπει να τους δώσουν. Αυτοί που θα τους δώσουν όμως τους καταρώνται. «Εγώ δεν σε κατασκεύασα». Και στέλνει κατάρες στον ύψιστο και καταργέται το δημιουργό και κατόπιν τρώει το ψωμί. Και στη συνέχεια λέει: «Εγώ δεν σε έσπειρα», κρατώντας το ψωμί, «εγώ δεν σε έσπειρα να σπαρθεί αυτός που σε έσπειρε. Εγώ με δρεπάνι δεν σε θέρισα να θεριστεί αυτός που σε θέρισε». Δηλαδή ο Γιώργος, δηλαδή αυτός που του έδωσε το ψωμί. «Εγώ δεν σε έψησα στη φωτιά έτσι να ψηθεί αυτός που σε έψησε». Να, γιατί λέει ο Άγιος Κύριλλος, λέγει, εκείνος που θα έδινε ψωμί σε αυτόν τον άνθρωπο θα ήταν ο ανόητος. Το βλέπετε πολύ καθαρά. Έτσι θα λέγαμε, οι κακόψυχοι που δέχονται κάποια ευεργεσία, κακόψυχοι θα λέγαμε η ποιότητα της ψυχής των, ή από ιδεολογία κακόψυχοι, από διάφορες αθεϊστικές διδασκαλίες και κοινωνιστικές, και που έχουν σκληρύνει την ψυχή τους, έτσι σκέπτονται. Σας είπα, τους ευεργετείτε και τρίζουν τα δόντια και περιμένουν τη στιγμή να σας ανατρέψουν και να σας πάρουν τα αγαθά σας. Σε αυτούς επικρατεί ο φθόνος, το μίσος, η κακότητα. Αυτά βασιλεύουν μες στην ψυχή τους. Και σε αυτήν την ανατομία των ψυχών, που δέχονται την ευεργεσία, απαιτείται σε αυτούς μια σύνεση και μια διάκριση. Αν πρέπει να του δώσω ή να μην του δώσω. Αλλιώτικα η βλάβη είναι και σε εκείνους και σε εμάς.